Θέλω να σου πω ότι φαίνεται πως τις τελευταίες ώρες έχει ανέβει περισσότερο ο αριθμός των νεκρών. Έχει ξεπεράσει τους 70. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες ό,τι αφορά τα σωστικά συνεργεία, τα οποία δίνουν πραγματικά μάχη. Και είναι πολύ άσχημες γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες. Υπάρχουν καταρακτώδεις βροχές αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη περιοχή της Ιαπωνίας. Κάτι που δυσχεραίνει το έργο των διασωστών. Πάρα πολλοί και οι τραυματίες, ξεπερνούν τα 300 άτομα οι άνθρωποι που βρίσκονται στα νοσοκομεία αυτή την ώρα. Ο Στέλιος Αναγνωστάκης που μας μίλησε ήταν εκεί, ήταν στην Ιαπωνία τη στιγμή του σεισμού, είχε πάει για διακοπές και εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ιαπωνία και περιγράφει τις συγκλονιστικές στιγμές, οι οποίες είναι πραγματικά τρομακτικές και εύχομαι και ελπίζω να μην τις ζήσουμε ποτέ. Πάμε να δούμε τι σου είπε λοιπόν, Μέρη. Πάμε να δούμε. Είναι μια εμπειρία η οποία δεν θα ήθελα να τη ζήσω, αλλά για καλή μας τύχη μας έπιασε στην Ιαπωνία. Είναι όντως τρομακτικό, είναι πολύ τρομακτικό, γιατί τα κτίρια εδώ είναι τεράστια. Δεν έχεις εναλλακτικές. Φαντάσου, ήμασταν σε ένα δωμάτιο που ούτε καν παράθυρο είχαμε, είχαμε μια τζαμαρία μόνο. Και για να βρούμε την έξοδο κινδύνου έπρεπε να περπατήσουμε πολλά μέτρα και να κατέβουμε και πολλούς ορόφους. Οπότε ουσιαστικά δεν είχαμε επιλογή, παραμείναμε μέσα στο δωμάτιο. Η θεία ήταν, τι να σου πω τώρα, τρομακτική. Έβλεπε τους ουρανοξύστες σχεδόν να ακουμπάει ο ένας τον άλλον. Φοβερό, ναι, είναι μια εμπειρία που δεν την εύχομαι να τη ζήσει κανένας. Είχαμε τα λουδώσει στο κτίριο και ακούγαμε και τον τριγμό από τις κολόνες και την κατασκευή του κτίριου. Το κτίριο, μας εδώ φαντάσου στον ουρανοξύστη, το κτίριο έκανε να επανέλθει γύρω στα 3 λεπτά. Κράτησε πολύ παραπάνω από την ώρα που τελείωσε ο σεισμός και αυτό λόγω της ταλάντωσης που έχουν. Πανικός υπήρχε στο ξενοδοχείο από άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν την περιοχή. Οι ντόπιοι όμως δεν ήταν σε πανικό, γιατί αυτοί γνωρίζουν ότι τα κτίρια είναι υπερβολικά ασφαλή, δεν κινδυνεύουν. Αυτό το μάθαμε βέβαια εκ των υστέρων, αλλά υπήρχε μια σχετική αναστάτωση στο ξενοδοχείο από τους τουρίστες, αλλά το προσωπικό είναι απίστευτα οργανωμένοι και μας ενημέρωσαν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Αποκαταστήθηκε πολύ γρήγορα ο πανικός. Δηλαδή μέσα σε μία ώρα, ίσως να λέω και πολύ, είχε αποκατασταθεί πλήρως ο πανικός και η πόλη ήταν στους φυσιολογικούς ρυθμούς. Είχα ζήσει μικρός ένα μεγάλο σεισμό στη χώρα. Καμία σχέση.